Νομίζω πως ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκδήλωση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ευχόμαστε σε όλους και όλες χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σας καλωσορίζουμε και φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην εκδήλωσή μας και την κοπή της πίτας που διοργανώνει το τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφάλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η παρουσία όλων σας εδώ μας τιμά. Ιδιαίτερα μας τιμά η συμμετοχή εκπροσώπων από διάφορους φορείς εν ενεργεία αλλά και αποστρατεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Καλωσορίζουμε τους εκπροσώπους των φορέων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, την ΠΟΜΕΝΣ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών, την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεότιδας, την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Αττικής, την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών, την Ένωση Αποστράτων Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, μας τιμούν με την παρουσία τους. Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πάτρας. Ο Δήμαρχος Κεσαριανής Ηλίας Ταμέλος. Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής. Και αντιπροσωπεία Δημοτικής Αρχής Πετρούπολης. Είναι ξεχωριστή η χαρά μας που μαζί μας έχουμε και στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στις συντρόφισσες και στους σύντροφους που ανέλαβαν εθελοντικά την προετοιμασία το σερβίρισμα του φαγητού στο σημερινό μας γλέντι. Προτείνω να τους επιβραβεύσουμε με ένα χειροκρότημα. Επίσης, ένα θερμό χειροκρότημα οφείλουμε και στο συγκρότημα Ρωμιοσύνη που θα μας συντροφεύσει με τις μουσικές και τα τραγούδια του. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και τώρα καλούμε στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα.